Τίποτα, εμείς υπηρετούμε τον τομέα της ορθοπαιδικής, χειρουργικής και τραυματολογίας, που αυτός είναι και ο τίτλος της ειδικότητάς μας. Είναι μια ειδικότητα η οποία ασχολείται με τις παθήσεις και τα τραύματα του μυοσκελετικού συστήματος. Δηλαδή μύες, οστά, αρθρώσεις. Λοιπόν, καταρχήν μετά από τις εισαγωγικές εξετάσεις, τις παγκύπριες εξετάσεις και την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, ακολουθήσαμε 2 χρόνια στη στρατιωτική μας σχεδία και με την απόλυση πήγα στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησα τις σπουδές στην ιατρική σχολή. Το Αριστοτέλειο ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μας, γιατί πέραν από την επιστημονική κατάρτιση που μας παρήχε, υπήρχε έτσι και μια κοινωνική μόρφωση και μια κοινωνική παιδεία στο ευρύτερο ελληνικό εκεί πέρα περιβάλλον του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι μια σχολή με παράδοση και κυρίως στη φιλοσοφική. Ακολούθως, παίρνοντας το πτυχίο, ξεκίνησα την ειδικότητα, η οποία έγινε σε διάφορα στάδια. Αρχικά ξεκινήσαμε με την ειδικότητα της χειρουργικής, της γενικής χειρουργικής, που μάθαμε να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα τραύματα και την εκούλωσή τους, και στη συνέχεια ανεπήγαμε στο εξειδικευμένο κομμάτι της ορθοπαιδικής. Η ορθοπαιδική, διαπιστώσαμε ότι έχει ένα τεράστιο φάσμα παθήσεων και καταστάσεων, που τα 6 χρόνια της ειδικότητας ίσως να μην είναι και αρκετά. Παράλληλα με την ειδικότητα, έκανα και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που αφορούσε τις αθλητικές καρκώσεις και την αθλητιατρική. Και από εκεί προέκυψε έτσι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα των αθλητικών καρκώσεων. Κοιτάξτε, τελειώνοντας την ειδικότητα, δώσαμε τις εξετάσεις που στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο, όπου έπρεπε να περάσουμε μία γραπτή και μία προφορική εξέταση, την οποία ολοκληρώσαμε επιτυχώς. Παίρνοντας τον τίτλο του ειδικού ορθοπαιδικού χειρουργού και τραυματολόγου, ήρθα στην Κύπρο, όπου υπήρχε ανάγκη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου εξάσκησα την ειδικότητά μου εκεί πέρα με μεγάλο πάθος και αγάπη, και μπορώ να πω ότι το νοσοκομείο για αρκετά χρόνια ήταν ένα καινούριο σχολείο για μας, που χτίσαμε πολύ μεγάλη εμπειρία και χειρουργική αλλά και σε άλλα παθολογικά περιστατικά. Ο λόγος που ήρθα στην περιοχή των Λαχιών είναι ότι ήδη ζούσα στην περιοχή και γνώρισα πολύ καλά το Δήμο. Θεώρησα ότι είναι ένας από τους καλύτερους Δήμους ίσως στην Κύπρο, εξελισσόμενη περιοχή, αναπτυσσόμενη περιοχή, η οποία είχε ένα μεγάλο κενό. Είχε κενό στην ορθοπαιδική. Υπάρχουν άλλες ειδικότητες γιατρών, όμως ορθοπαιδική δεν υπήρχε. Θεωρώ ότι ήταν ένα κενό που έπρεπε και αυτό να καλυφθεί. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι τα παιδιά πρέπει να άσκονται και η άσκηση είναι υγεία. Οπότε είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Βεβαίως τώρα είναι η έναρξη ή ένα μικρό διάλειμμα μετά την έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και ειδικά των ακαδημιών. Θα πρέπει και οι γονείς και τα παιδάκια να προσέξουν. Αν υπάρχει κάποια προδιάθεση σε τραυματισμούς, θα ήταν καλό και τα παιδιά και οι γονείς να το γνωρίζουν εκ των προτέρων και να πάρουν τα μέτρα τους ώστε να αποφύγουν τους τραυματισμούς, οι οποίοι θα τους βγάλουν και από τον αθλητισμό ή θα τους κάνουν κάποια διαλύματα από τον αθλητισμό, από την άσκησή τους. Θα ήταν καλά λοιπόν κάποιος να έρθει να εξεταστεί, να δούμε αν υπάρχει ο τρόπος βάδισης του, αν είναι σωστός ο τρόπος που βαδίζει, αν είναι σωστός ο τρόπος που τρέχει κάποιος, αν έχει κάποιο πρόβλημα κατά την ώρα της τάσης. Υπάρχουν παιδάκια που έχουν πλατυποδίες ή κυλοποδίες αντίστροφα που μπορεί να δημιουργήσουν εύκολα τραυματισμούς. Υπάρχουν παιδάκια με χαλαρές αρθρώσεις που εύκολα μπορεί να οδηγηθούν σε διαστρέμματα και άλλους τραυματισμούς. Υπάρχουν
παιδάκια με αστάθειες στα γόνατα που εύκολα μπορεί να δημιουργήσουν συνδεσμικές κακώσεις και να οδηγηθούν ακόμα και στο χειρουργείο. Οπότε θα ήταν καλό μία πρώτη εκτίμηση από κάποιον ειδικό σχετικά με την κατάσταση του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού πριν από την έναρξη των αθλητικών του δραστηριοτήτων.